Ελάτε! Εδώ είμαστε και πάλι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο, όποιος γυρίζει... Έχουμε ρευτό έτοιμο για παράδοση για τους παίχτες μας σήμερα. Και εκτός από ρευτό, έχουμε και τιμόνι πεζό 108! Έτσι. Και βγαίνει, ξέρεις, κάμπριο, βγαίνει κλειστό, αυτόματο, με ταχύτητες, ό,τι θέλετε βγαίνει. Όπως θέλετε βγαίνει σε όλες τις εκδόσεις, χωρίς να έχει μέσα τη Τζούλια Νόβα! Εντάξει, δεν ήταν ανάγκη για να πεις αυτά για μένα τα πράγματα. Τζούλια Νόβα! Και Πέτρος Πολυκρονίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Τι κάνω, ανυπομονούν οι άνθρωποι, σου λέει, εδώ ήρθαμε με λεφτά, αυτοκίνητα, πεζό, τα πάντα έτοιμα και εμείς τι καθόμαστε. Παίζουμε! Παίζουμε! Κάτσε, Άπινα, Εβίτα και Πάρις. Βλέπω μία λάμψη, χαμόγελο, λάμψη. Φυσική λάμψη από το φίλο μου τον Μπάρ, θα τα πούμε σε λίγο γιατί εμείς εδώ, παιδιά, έχουμε μία αρχή. Τι να λέμε τώρα ονόματα και ιστορίες, αν δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, λεφτά στην τσέπη τώρα, 50 ευρώ λεξομαχία άμεσα. Μία κατηγορία, Τζούλια, για να ξεκινήσει καλά η εκπομπή σήμερα. Αναρωτιέστε πού βρισκόμαστε. Η λύση βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία μας. Δύο λέξεις. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Το μπάζερ στη θέση του, όποιος το πατήσει παίρνει 50 ευρώ. Και σειρά προτεραιότητας για τον γρηγορότερο ή τη γρηγορότερη. Η Εβίτα ήταν γρήγορη, απότομη, αποτελεσματική. Λοιπόν, το λέω. Ναι. Γόνδολα Βενετία. Γόνδολα Βενετία. Ναι. Η Εβίτα προηγείται με 50 και έχει ήδη πολύ άγριες διαθέσεις. Είστε έτοιμοι? Πάμε να πάρουμε το ένα μας πίσω. 50 ευρώ η Εβίτα και πρώτος γύρος. Αυτό είναι το παλαμάκι το σωστό. Το εύκολο, το αμαχάνιστο. Θα έχουμε την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε πάρα πολύ τους παίχτες μας, οι οποίοι έχουν έρθει με διαθέσεις. Τους τρώνε τα χέρια τους εδώ, σφαγουρίζουν, διότι θα πάρουν λεφτά από ό,τι έμαθα. Το πρώτο γύρο κιόλας. Μια ωραία κατηγορία χρειαζόμαστε πάρει. Αθηνά μου, Εβίτα μου, για να μπούμε έτσι δυναμικά και να αρχίσουμε να γυρίζουμε επιτέλους τον τροχό της τύχης. Η πρώτη μας κατηγορία θα είναι πολύ εύκολη για τους μικρούς μας φίλους. Για εσάς, άραγε θα είναι. Για τους μικρούς μας φίλους, οι λέξεις που ψάχνουμε είναι τόσες. Ορίστε, έτοιμος ο πίνακας, έτοιμα τα χρήματα, περιμένουν Εβίτα εσένα και τον Πάρη με την Αθηνά να τα μαζέψετε. Ξεκινάς δυνατά τώρα! Αυτό είναι ένα γύρισμα Εβίτα. Ε, όχι ρε φίλε. 10 ευρώ μπροστά σου Εβίτα μου. Α, είδες. Είχες ματιάσει χρεοκοπία, ε. Κοίταξε, καλομελέτα και έρχεται, μην νομίζεις. Ό,τι ματιάζεις έρχεται. Το μυστικό θα μείνει μεταξύ μας. Μπροστά σου θα κοιτάς. Εντάξει, μεταξύ μας. Θέλουμε ένα σύμφωνο για 10 ευρώ για να ανοίξεις λογαριασμό. Ταφ. Το ταφ υπάρχει 4 φορές. Τώρα βέβαια, Εβίτα, θα ήταν καλή περίπτωση να έχεις πετύχει ένα γατοστάρικο τώρα, να έχεις φτάσει ήδη τα 4 γατοστάρικα. Αντί για 4 γατοστάρικα, πας στα 40 ευρώ. Αυτό είναι ρε Εβίτα, άμα σκηθεί να καταλάβει η Εβίτα, απογειώνεται ο τροχός. Τελείωσε. Είδες τι γίνεται. Είδες. Ναι. Μπράβο. Αβασάνιστα. Ωα, για να την πάρεις εδώ πρέπει να μου βρεις. Να βρω, ε. Βέβαια. Αλλά και αν χάσεις πάλι εδώ μαζί σου είμαι. Σίγμα. Θέλει το σίγμα η Εβίτα, όπως λέμε, Σούπερμαν. Ορίστε, 2 σίγμα. Μπράβο. 90 ευρώ μπαίνουνε το πορτοφολάκι σου, να φέρει μεγάλο τσαντάκι. Ελπίζω είσαι ήδη στα 130 και κερδίζεις. Ναι. Δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, μια που είναι κίτρινο. Ναι. Θα σου δώσω κι εγώ κάτι κίτρινο. Αμάν δωροδοκίες ξεκίνησα, παιδιά. Μου φέρε τυράντες, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έτσι είναι. Όχι, ρε.
Είναι αεξίδικη βερσιόν, ε. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή η δωροδοκία μου αρέσει. Και εγώ ξέρω δεν είμαι από αυτούς που δεν τα παίρνουν. Τα παίρνω κανονικά και φεύγω. Λοιπόν, Εβίτα, για να σε βοηθήσω, έχεις την ευχή μου. Σ' άρεσε. Ευχαριστώ, βρε. Για να δω, λοιπόν. Θα πιάσει τόπο. Και αν κερδίσεις, θα αλλάξω τη ράδες μπροστά σου. Αμάν, αμάν. Ναι! Παιδιά, μιλάμε, σκαρφάλωσε τώρα, έτσι. Είχε πέσει στον κρεμό και πιάστηκε τελευταία στιγμή. 200 ευρώ. Νι. Θέλουμε το νι. Νίκος. Όχι. Φέρτες πίσω, βρε γκαντέμι. Μα μη στα χρωστά. Κυρίες και κύριοι. Θα πάει. Θα γυρίσει όμως, θα γυρίσει. Γυρίζεις πάρει, πάμε, καλή επιτυχία! Όχι έτσι! Πω τύχη! Άμα ο άνθρωπος είναι τυχερός, μπαγάσα τόσα ήταν στην κρεκοπία απευθείας. Κοίταξε, εγώ εδώ για να σου θυμίζω ότι πρέπει να αποφεύγεις τις μαύρες γάτες να πας αλλού. Πάμε, Αθηνούλα! Η Αθηνά αυτή τη φορά είναι στα 20 ευρώ. Έλα, Αθηνά μου. Λοιπόν, θα πω το πι. Ορίστε, βεβαίως, για τους μικρούς μας φίλους η κατηγορία υπάρχει πι. Μ' αρέσει απίστευτα το σήκωμα φρυδιού Αθηνάς. Αυτό το ένα φρυδί τάκ που σηκώνεται σαν τον Dwayne Johnson, το ροκ. Γύρνα, έχεις μαζέψει σε ακόμα γράμματα και χρήματα. Δυνατά. Αυτό είναι Αθηνά, μπράβο. Η Αθηνά ξεπερνάει το σκόπελο της κρεοκοπίας και θεματά στο ποσό των 20 ευρώ και μου λέει... Το μη. Ορίστε, να το και το μη. Τώρα πλέον, έχουμε Αθηνά γράμματα σε κάθε λέξη. Μπορεί να σηκώσει τα αστερό σου φρύδια, άμα θέλεις ελεύθερα. Έτσι, πράγμα, μόνο τα αστερό. Τίποτα. Καμία υποψία, καμία αίσθηση. Και καθόλου χρήματα για φωνή εντά, οπότε γυρίζεις. Αυτή τη φορά σταματάς στα 45. Ανεβαίνεις λιγάκι. Έλα, Αθηνούλα. Μπράβο. Θα πω το κάπα. Έλα. Ωραιότατα. Τώρα ήρθε η ώρα για πολύ φρύδι. Έχεις 130 ευρώ ή γυρίζεις ή αγοράζεις και σου μένουν 30. Τι κάνεις. Αποφασίζεις τώρα όμως. Όχι, θα γυρίσει. Γυρίζει. Ναι. Γυρίζει. Όποιος γυρίζει, κερδίζει και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει αμάν, αμάν, αμάν! Ναι. Έτσι! Εδώ φτάσαμε στα 200 ευρώ, ξεπερνώντας την κρεοκοπία. Ναι. Τώρα εδώ πας για γράμμα, γρίφο, λεφτά, πρωτιά. Όλα μαζί ταυτόχρονα. Πες μου το σωστό σύμφωνο. Θα πω το λάμδα. Λάμδα γιοκ. Η Εβίτα έχει 130 και θα τα μαζέψει εάν το λύσει τώρα. Αλλιώς μπορείς να γυρίσεις. Γυρίσω, δεν το έχω. Δεν το έχεις ούτε εσύ. Όχι, όχι. Γυρίζεις. Και τώρα η Εβίτα ψάχνει την τύχη της. Λοιπόν, 30 ευρώ για να λύσουμε το γρίφο αυτό να είναι για τους μικρούς μας φίλους. Ρο. Μα, κάτι γίνεται. Ναι, δύο ρο. Παιδιά, ψάχνουμε κάτι που αφορά τα παιδάκια, τραγουδάκια, παραμυθάκια, θυματάκια. Το έχεις. Ναι. Όπα. Έχουμε τελειώσει τα σύμφωνα, τελειώσαν τα πάντα. Τώρα ή το λέμε ή δεν το λέμε. Λοιπόν. Ακούω. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Άντε. Είναι καλή παίχτρια. Άντε πάλι. Ξανά μάνα την τυράντα εγώ. Ξανά μάνα την τυράντα. Έχει κερδίσει τον... Έτσι είπες, αν κερδίσω θα τις βάλεις. Κοίταξε, είμαι έτοιμος. Κοίτας και κύριοι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί εγώ ντύνομαι. Αλλάζω τη ράντα τώρα. Εδώ είμαστε με τον φίλο μου τον Μπάρι, φίλη μου την Αθηνά και την Εβίτα που προηγείται με 2.40. Ρε Εβίτα, καλά μου τα έτσι, να σου πω κάτι.
Πώς και σου ήρθε να μου πάρεις τυράντες. Για εξήγησε μου, πώς σου ήρθε να πάρεις. Είδα που δεν έχεις, μωρέ. Ναι, δεν έχω. Και, ναι, η αλήθεια δεν είναι. Και λέω, κάτσε να του πάω του παιδιού. Καλά το σκέφτηκες. Αν νομίζεις θα με εξαγοράσεις, είσαι γελασμένη. Προηγήσε και άμα χρειαστεί κάτι, πες με, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πού ξέρεις ότι θα φοράω σήμερα, φοβερό, ταιριάζει, έτσι. Είδες. Μπράβο, ρε φίλε. Συγγνώμη, αλλά. Όντα είναι ωραία, ε. Καλώς. Και πού ξέρεις από μόδα, εσύ. Έχω και ενδυματολόγο. Άρα, παιδιά, ήταν κολπάκι, ενδυματολόγο. Εντάξει, πώς είμαι. Καλά. Κάνει και τίγρη. Αυτό τι είναι για μένα, δεν και αυτό. Έφερε θέμα. Θες! Έλα. Όχι, με αυτό για σένα, εσύ μη σε λάς, έλα. Κυρίες και κύριοι, όποιος προηγείται παίρνει θέμα. Εντάξει, θέλω να μου απαντήσεις ενδυματολογικά. Ναι. Ταιριάζει με το στέμμα με την τυράντα την κίτρινη. Όχι, φύγε. Ναι, φύγε. Φεύγω από εδώ. Καλά να πω. Είναι τίγρης. Κάνει γρ και τέτοια. Έχεις και άντρα. Έχω. Και γιατί κάνει δρ. Θέλω να σφάξει εμένα με το άντρα σου. Φεύγω, Πάρης. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, νάτος. Μάλιστα. Αχ, άνθρωπος. Γουρλής. Πάνω απ' όλα. Μία γυροβολιά έκανε κλαχ χρεοκοπία. Δε φταίω. Σε τι οφείλεται η τύχη σου. Στις τυράντες σου. Στις τυράντες μου λες, έτσι. Τι να τις βγάλω, τι να κάνω. Κοίταξε, όποιος με δωροδοκεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν τα κρύβω αυτά. Εσύ έχεις κάτι με δωροδοκεί. Δεν έχω να σου δώσω, όχι, έχω μόνο αυτό. Αυτό τι έφερε, τι είναι αυτό, παιδί μου. Μου πες να φέρω κάτι τυχερό. Συγγνώμη, αυτό είναι το τυχερό σου. Αυτό είναι το τυχερό μου. Κοιτάξτε τι έφερε ο άνθρωπος. Ναι, και εσείς όταν έχετε να παίξετε, φέρετε κάτι που σας φέρνει γούρι. Μιλάμε για πολύ γούρι ο Πάρης. Φέρε μου λίγο την κατεμή, σε παρακαλώ, αφεντά μου. Να σου συστήσω το δικό μου κατοικίδιο εδώ, αλλά το δικό μου ξέρω ότι είναι μαύρη γάτα και ξέρω τι να περιμένω. Εσύ τώρα με τον Τάφη τι να περιμένεις, τέλος πάντων. Σήμερα μαύρο είναι, αλλά δεν το περίμενα. Πάρε με τι ασχολείσαι. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Πολύ ωραία, φανταστικό μου φαίνεται. Σου έχουν κόψει 13, 14, έχουν κοπεί αυτά. Ακόμα όχι. Μεγάλε! Όπως το είπαμε, εδώ να μείνει μεταξύ μας. Και η Αθηνά! Μπράβο, Αθηνούλα μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Εσύ δεν έχεις περιγραφιά, στέμματα, αυτά, τυράντες, τίποτα. Τίποτα, είχα σκέτη. Και τα λοιπά, ήρθε σκέτη. Ναι, για να πάρεις τα λεφτά και να φύγεις. Έτσι. Με τι ασχολείσαι? Πολύτρια είμαι. Τι πουλάμε, κάτι καλό που χρειάζομαι? Πουκάμισα. Πουκάμισα? Ναι, βέβαια, γιατί θα σου πω κάτι, έφερε την κίτρινη τυράντα. Δεν ταιριάζει απόλυτα. Θέλω ένα μαύρο πουκάμισο. Ναι, θα ήταν λίγο. Έπρεπε να το φέρεις. Ναι, 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 δεν το ήξερα. Κατά τα άλλα, πώς θα πηγαίνεις? Καλά, έχω τελειώσει πολιτικών έργων υποδομής. Πολύ ωραία, πολύ δουλειά φαντάζομαι. Ναι, γι' αυτό είσαι πολίτρια. Προτίμησα την πολίτρια. Πολύ σωστό. Τι να κάνεις τώρα, έργο υποδομής? Είναι δυνατό. Έργα υποδομής πού, σε αυτή τη χώρα? Ναι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και για τα δύο. Πάμε να παίξουμε! Πραγματικά. Θα τον κάνω πάσα. Ω, έχει πάρει τις τυράντες μου. Ω, παιδιά, εδώ υπάρχει ανταλλαγή. Υπάρχει ανταλλαγή. Οργάνωση τώρα και πάμε να παίξουμε! Ο δεύτερος γύρος έχει μία κατηγορία κουκλί. Ακούστε. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να μπερδέψουμε τη γλωσσίτσα σας. Η κατηγορία μας είναι γλωσσοδέτης. Ξεκινάμε να αποκαλύψουμε τις λέξεις. Ορίστε, ο Πάρης παίζει πρώτος αυτή τη φορά. Και πάει να ξεπεράσει αυτό το βουνό της χρεοκοπίας. Πάμε, Πάρη! Μπράβο, Πάρη, 20 ευρώ! Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Ανέβηκε. Να σου πω κάτι, έχεις ανέβει 20 ευρώ πιο ψηλά από πριν. Ναι, το κάπα. Κάπα. Για το γλωσσοδέτη μας υπάρχει ένα κάπα. Κάπου εκεί στο τέλος, κάπου εκεί στο βάθος. Δούλια παραλίγο να παραπατήσει, έτσι ήταν απέναντι αυτό. Όχι, εσύ δεν σηκώθηκε σαν. Όχι αυτή τη φορά. Όχι αυτή τη φορά. Τι υπόλοιπε το έχει όμω. Πάρε συνέχιση να δυσκολεύει τη δουλειά. Πάρε είσαι σταθερό στην οικονομική πολιτική σου. Πολύ σταθερό. Το ΤΑΦ. Θέλει το ΤΑΦ. Όπω λέμε, τρία. Εκεί ήταν ο Πάρη, ήταν αντιβασιλέα. Δεν έχει τρία. Δεν έχει. Και εσύ έμεινε με 20 ευρώ. Για την ώρα. Η Αθηνά ήρθε εδώ αποφασισμένη και μέχρι τώρα δεν έχει κάτσει. Γυρνάει ο τροχός, περνάει από τα ποσά και η Αθηνά δεν μαζεύει τίποτα. Σίγουρα. Τώρα θα μαζέψει. Πάμε. Ορίστε, 65 ευρώ. Παρή, να μαθαίνεις εσύ πώς γίνεται η δουλειά. Θα πω το πι. Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Πώς μαζεύονται τα 2,60 έτσι! Για πλάκα τα μαζεύει τα 2,60 η Αθηνά.
Αθηνά, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλω να μαζέψει ευρουλάκια. Έτσι. Εντάξει, και δεν είσαι και ο Πάρης, να παίρνει χειροκοπία, γύρνα. Βρε, καλά έκανες! Τώρα, αυτό δεν το περίμενες βέβαια να σου έρθει. Όχι. Και αυτό σε φέρνει σε μια θέση, δεν θα την έλεγα δύσκολη, αλλά θα την έλεγα ύποπτη. Για αρχή, πρέπει να μου πεις ένα σύμφωνο σε 5 δευτερόλεπτα. Το Χ. Θέλουμε το Χ, όπως λέμε, χτυκιό. Σωστά. Ορίστε και να άλλα 90 ευρώ, παρακαλώ. Και τώρα, γλυκιά μου, 3,50 στην τσέπη. Εάν το λύσεις, αυτά θα γίνουν δικά σου, τα 3,50. Εκτός να προσθέσεις κι άλλα. Εάν θελήσεις να το σηκώσεις όμως, παραμονεύουν δύο πράγματα. Το 500άρικο και η χρεοκοπία. Δεν θα το σηκώσω. Δεν θα το σηκώσεις, το σέβομαι! Το σέβομαι! Το σέβομαι! Εντάξει, μεταξύ μας τώρα... Επιλογή της. Επιλογή είναι και να σου πω κάτι, μια επιλογή 350 ευρώ. Είναι μια επιλογή και αυτή. Οπότε πρέπει ή να το λύσεις ή να γυρίσεις. Θα γυρίσω. Γυρίζεις. Αμάν, αμάν. Γεια σας! Αυτό το σκορσέζικο ντους. Που είσαι στη χρεοκοπία και τσακ, ανεβαίνει στα 200. Επίτηδες το κάνω. Επίτηδες το κάνεις. Είναι πολύ κοντά όμως το επίτηδες και καμιά φορά μπορεί να σε αγχώσει. Λοιπόν, θα πω το Φ. Έτσι, έτσι. Με δύο Φ, αμάν. 400 ευρώ! Ναι! Με τη μία. Παιδιά, τα πράγματα έχουν ζωρίσει. Πάνω στο την πάπια. Πες μου, θα το λύσουμε τώρα. Θα το λύσουμε, θα το λύσουμε. Αμα, παιδιά, εδώ τώρα. Πάμε για... Αρχίσανε τα όχι, μισό λεπτό να πάω εγώ την πάπια από τώρα. Δεν θα τη χρειαστεί ο φίλος μου ο Πάρης, την πάπια του. Πάρε εδώ πάπια, φέρε εδώ τη ράντα. Είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το γρίφο, ο οποίος πρέπει να ακουστεί σωστά, ολόσωστα. Ωραία. Ο παπάς, ο παχής, έφαγε παχιά φακή. Άλλες τρεις φορές γρήγορα. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Για να δούμε με τη μία, είναι ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Ναι! Κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον τρόπο η Αθηνά θα μπορούσε να βγάλει 750 ευρώ να φτάσει, αλλά δεν το είπε τρεις φορές. Λυπάμαι. Και έτσι τα λεφτά πηγαίνουν σε μένα και την Τζούλια. Για... Ναι! Γιατί η Τζούλια, εσύ μπορεί να το πεις, περίμενε. Έρχομαι, παιδιά, ένα χειροκρότημα για την Τζούλια Νόβα, η οποία τώρα. Κοίτα, θα προσπαθήσω, θα κάνω την προσπάθειά μου. Εδώ. Σε παρακαλώ. Ο παπάς, ο παχής, έφαγε παχιά φακή. Πολύ. Τι είναι. Πιο γρήγορα! Ναι, καλά. Είπαμε εμείς να το πεις σε replay. Ο παπάς, ο παχής. Γρήγορα. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάω τόσο γρήγορα ως εσύ. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Ναι! Ρε παιδιά, είναι καλή! Με τρέλανες, κορίτσι μου. Πήρα και φιλί, εγώ έξυπνος έτσι. Πάμε! Παιδιά, όταν παίρνω φιλί, χειροκροτάμε. Έτσι, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με μία λεξομαχία η οποία θα μας δώσει 100 ευρώ αυτή τη φορά. Κατηγορία από το κορίτσι μας. Πάμε τώρα για ξενομανία. Ξενομανία. Για να δούμε τη λέξη που ψάχνουμε στα ελληνικά, αλλά και στην ξένη version. Έτσι. Μπορεί να είναι γερμανική, αγγλική, ιταλική, ισπανική, δεν ξέρω, είναι κάτι που το λέμε πάντως καθημερινά. Είστε έτοιμοι? Έτσι. Το μπάζερ είναι δίπλα σας. Πάμε τώρα. Ξενομανία. Δύο λέξεις. Από 7 γράμματα. Είναι σχετικά εύκολο. Είναι η βασίλισσα της λεξομαχίας η Εβίτα. Πες το. Πανσιόν ξενώνας. Πανσιόν ξενώνας. Έμα! Μιλέρι, δεν είναι τυχαίο το στέμα που φοράς. Δεν είναι τυχαίο, το αξίζεις. Το αξίζεις, γι' αυτό και σου αξίζουν άλλα 100 ευρώ. Αυτό σημαίνει, ανεβαίνεις τα 3,40, πλησιάζεις την Αθηνά που έχει 7,50. Πάρη, σοβαρέψου. Ο Ντάφι δεν κάνει τίποτα. Μήπως θέλεις λίγο. Μήπως. Λίγο αυρά. Τυράντες. Τυράντες. Οι τυράντες και τα δώρα εδώ, παιδιά, αλλάζουν χέρι. Πάμε. Δικές σου τυράντες. Ξεκινάμε για τον τρίτο γύρο. Ο οποίος τρίτος γύρος είναι μπόνους γύρος ή 200 ευρώ στον νικητή. Οπότε, Πάρη,
Έχει πιάσει το υπονοούμενο. 3, 4, 5, 6, 7 κατοστάρικα συν 2, παπ, 9 κατοστάρικα. Προηγείσαι. Έτσι είναι το κόλπο, αλλά το ίδιο που θα κάνει εσύ μπορεί να το κάνει η Αθηνά, μπορεί να το κάνει η Εβίτα, η πριγκίπισσα τη λεξομαχία. Mm. Βασίλισσα, συγγνώμη. Ανέβηκε level τώρα, έτσι. Η βασίλισσα τη λεξομαχία στην επόμενη κατηγορία. Είναι παντρεμένη και αγαπημένη. Και θα πρέπει να του βρείτε στην επόμενη κατηγορία μα που δεν είναι ζευγάρια. Αγαπησιάρικο μα είπε, Ζήλια. Καρδούλε, καρδούλε παντού. Τις λέξεις, για να δούμε. Καρδούλες, συννεφάκια, τέσσερις λέξεις, είμαστε όλοι υπέροχοι και η Αθηνά είναι έτοιμη να γυρίσει πρώτη τώρα. Μπράβο, Αθηνά, ένα πενηντάρικο είναι ωραίο ξεκίνημα. Πάμε για το ζευγαράκι μας. Θα πω το μη. Wow. Εβίτα, σαν βασιλικά θέλω να το γυρίσεις. Βασιλικά δεν θα πάει ούτε 4. Ναι, σωστά, έχεις δύναμη. Βάλε μια έτσι ελληνική εσάνση. Μπράβο! Ορίστε, 65 ευρώ. Λοιπόν, κλασικά πράγματα. Σίγμα. Σίγμα. Αλλά και το μη κλασικό ήταν, μην νομίζεις. Αλλά το σίγμα είναι διαχρονικό και υπάρχει 4 φορές. Έτσι έρχονται γρήγορα στο ταμείο σου και μπαίνουν λεφτά. Η Εβίτα με τη δύναμη του στέματος της βασίλισσας των λεξομαχιών φέρνει 20 ευρώ και μας λέει ποιο σύμφωνο. Ταφ. Τουταγχαμών. Ω, ορίστε, 2,40 ευρώ πάρτα. Μπράβο, ήθελε να κάνεις ένα στρογγυλό ποσό και έφτασε στα 3 εκατοστάρικα. Ωραίο ποσό, ήδη σε ανεβάζει πολύ ψηλά. Η Εβίτα δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει να γυρίζει και καλά κάνει! Queen Εβίτα Μπεθ, θέλω να σου πω ότι το επιδείο είναι καλό πράγμα για σένα, διότι εάν πεις ένα σύμφωνο και πάρουμε τη φέτα επιδείο, διπλασιάζουμε τα χρήματά σου στο τέλος του γύρου, εάν κερδίσεις. Εντάξει, είσαι σε καλό δρόμο όμως. Είσαι σε καλό δρόμο. Για την ώρα, ένα σωστό σύμφωνο, Queen Evita Beth. Χι. Χουλαχού. Yes! 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 Λοιπόν, καλή κίνηση. Νομίζω ότι σου αξίζει δικό σου, δικό σου. Δικό σου με χειροκρότημα, διότι διπλασιάζει το ποσό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να φέρεις ένα ποσό μύθο. Για σκέψου να βγάζεις τώρα, ας πούμε, 1000 ευρώ, 800 ευρώ και να το κάνεις διπλάσιο. Ω, ναι. Τι έχει να γίνει, θα πάει να αγοράσεις το πεζό μόνη σου. Ω, ναι. Έχεις να το κερδίσεις. Λοιπόν, για την πολύ ώρα ανάγκη. Πρέπει να γυρίσεις ή να αγοράσεις, παρακαλώ. Και εγώ είμαι εδώ να σου επιχειρίζω. Γυρνάμε. Παίζουμε. Γι' αυτό δεν ήρθαμε. Είσαι βασίλισσα ή δεν είσαι. Εβίτα Μπεθ. Η πρώτη. Εβίτα Μπεθ η πρώτη. Όχι έτσι. Όχι. Ορίστε. Παρετούμε. Economical crisis. Δεν παίζει δεύτερη ευκαιρία εδώ, ε. Φύγαν εδώ τι να παίξει. Να πάρει κι άλλη χρεοκοπία. Να σε διπλασιάσει χρεοκοπία. Όχι, ρε παιδί μου, είπαμε πως κάνουμε το ξεχνάμε. Θα περάσει και την Ελλάδα εσύ όπως πάει. Ωχ, λοιπόν, Παναγία μου. Η δεύτερη ευκαιρία μου ανήκει πλέον. Την έχει μπροστά σου, παρακαλώ. Θέλω να πάρω δεύτερη ευκαιρία. Παίρνω το 2P, παίρνω και το στέμα. Πάρτο. Ένα στέμα και επειδή το στέμα. Δεν θα το φορέσω τώρα. Ευχαριστώ. Αλλά σε λίγο δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Για πάμε. Μπορεί να θέλει μόνο σε λίγο. Πάρε, γυρίζει. Μάλιστα. Το ζευγάρι μα μας περιμένει. Το αγαπημένο ζευγάρι, λέει η Τζούλια. Αγαπημένο. Καρδούλες, συννεφάκια και όλα τα σχετικά. Και. 10 ευρώ. Είναι λίγα, αλλά πάρτα για να έστω, ξεκινήσεις. Έστω. Ρο. Ρομπότ. 2 ρο. Μπράβο, 20 ευρώ. Και το είπε με μία βεβαιότητα, Τζούλια, απίστευτη. Χάρισε λίγο στέμα, σε παρακαλώ, λίγο στέμα να πάρει. Μπράβο, σε πάει καλά πριν σε πάρεις. Μπράβο, πάρει και γυρίζεις. Είναι, έχεις δύο γούρια μαζί, τυράντες, στέμα, όλα και μαζί. Και τυράντες. Τις οποίες τυράντες θα σας εφαρμόσω εάν κερδίσεις. Αμάν, αμάν. Τι άλλο θέλεις. Πάρει. Θέλεις να σου πει η Τζούλια τι ευκαιρία θα έχεις εάν βρεις ένα σύμφωνο ή μάλλον βρέσουν πρώτα το σύμφωνο και θα σου εξηγήσει η Τζούλια τι μπορείς να κάνεις μέχρι το τέλος. Γρήγορα. Κάπα. Κάπα. Τζάμπα τα σκεφτόμασταν όλα. Δεν θα γίνει τίποτα από αυτό που σκέφτηκες διότι η Αθηνά
είναι έτοιμη να σηκώσει φρύδι και να γυρίσει τον τροχό. Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις. Έχει μία μαγική ιδιότητα να πλησιάζει χρεοκοπίες και να πηγαίνει τσακ δίπλα, εκεί που θέλει, στα λεφτά. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Ναι, 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 150 ευρώ δικά σου. Τώρα είσαι μπροστά και μπορείς να κρατήσεις το προβάδισμά σου αυτό με γύρισμα. Θα γυρίσω. Βέβαια, εσύ είσαι η πραγματική βασίλισσα του τροχού, η βασίλισσα της λεξομαχίας και ο Πάρης, Παρή. Τα δικά μας λέγαμε εμείς. Ακούω, ακούω. Εσύ είσαι ο διάδοχος. Ο διάδοχος σε λίγο. 30 ευρώ. Θα πω ναι. Το νι. Νέος. Ωραίο. 60 ευρώ. Πρέπει να γυρίσεις ή να αγοράσεις. Θα γυρίσω. Ιδίο τροχός. Για 20 ευρώ και δεν είναι τόσο το ποσό όσο το ότι πρέπει να το βρεις για να μείνεις πρώτη. Το πι. Και πι έχουμε. Σε πάει καλά. Το παίρνεις γύρω-γύρω, βρίσκεις τα γράμματα, δεν βρίσκεις τις λέξεις, δεν βρίσκεις το γρίφο ή έχεις βρει το μισό ακριβώς. Το μισό περίπου. Το μισό περίπου, οκ. Ναι, 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 ναι. 6,3 τέταρτα λοιπόν, για προχώρα. Αυτή τη φορά ο τροχός σταματάει και πάλι στα 20 ευρώ. Σε έχει ρίξει λίγο τώρα η τύχη, είναι η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, θα πω. Με φρύδι ή χωρίς. Με φρύδι. Μπράβο. Με φρύδι λέω να το πω. Πες το. Το Δέλτα. Θέλουμε το Δέλτα. Υπάρχει Δέλτα. Και Δέλτα υπάρχει. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά στην τύχη. Σε πάω. Ποια συνέχισε. Το έχεις λύσει σχεδόν όλο. 2,50. Λοιπόν. Αθηνά μου, τι θα κάνεις εσύ, η βασίλισσα του τροχού. Θα γυρίσω. Γύρνα, γύρνα, έλα, σου σηκώνω φρύδι. Γύρνα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά εντάξει. Το έχεις βρει. Έχει άλλο οπτικό πεδίο με 10 ευρώ. Θα πω. Στην τύχη πάλι, Πες το. Το γάμα. Μα τα χίλια υψωμένα φρύδια. Το γάμα. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να σε εγκαταλείψει η τύχη ναι. Σου. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εβίτα. Λοιπόν. Δεν είναι η ώρα βρει. Σου. Δεν ούτε εσύ το έχεις βρει. Όχι, όχι. Μα, εγώ πήγα να σου δώσω πάσα να το λύσεις. Όχι. Όχι. Δεν το έχω βρει. Okay, πρέπει να γυρίσεις. Και η Εβίτα στην τύχη. Εβίτα να το κάνει εξωμαχία να σου βγει πιο γρήγορα που τη έχει εσύ. Για 30 ευρώ πες με Εβίτα. Φι. Φι. Όπως λέμε, φτύνω. 2! Μπράβο, 60 ευρώ! Αυτός ο μορφασμός που έκανε σε βίντεο με αυτό το... Τι ήταν, δεν το περίμενες αυτό το φύ? Το περίμενες. Το περίμενα, αλλά δεν περίμενα εκείνο. Ποιο δεν το κάτω, κάτω, δεν περίμενα το κάτω, ναι. Μου κάνεις πλάκα, όλη η Ελλάδα αυτό περίμενε. Εκτός από σένα. Λοιπόν, λυπάμαι για λογαριασμό σου, γιατί πρέπει να μας το λύσεις τώρα. Σοφία Παυλίδου Χρήστος Φερεντίνος. Είναι. Έλα, μωρέ! Έλα, μωρέ! Έλα, μωρέ! Κοίτα που ξέρω ποια είναι αυτή, έτσι. Συγγνώμη, ηθοποιός Σοφία Παυλίδου, είναι δυνατόν. Ο Πάρης θα πρέπει αμέσως, διότι δεν είναι απλά ηθοποιός, είναι και ωραία γυναίκα, εκτός από όλα αυτά. Μόνο Φερεντίνο ήξερες κι εσύ. Βλέπεις. Δεν ξέρω. Άκου τι είπαν ο κόσμος. Είπαν Σοφία Παυλίδου Χρήστος Φερεντίνος και 600 ευρώ! 600 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό το ζευγάρι. Κυρίες και κύριοι, εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνουν σε μία τροχιά σκληρού ντέρμπι. Και δεν το διαπραγματευόμαστε. Η Εβίτα ανέβηκε στα 600, η Αθηνά 750. Και έχουμε την πριγκίπισσα των λεξομαχιών, τη βασίλισσα του τροχού και το διάδοχο του χρόνου. Πάρη, όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα τα γούρια με το μέρος, πιάσε και μια γάτα μαύρη. Να τα έχεις όλα εκεί και πάμε να δούμε πώς έρχεσαι εδώ.
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο ρόχο της τύχης, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή στη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/ρόχος της τύχης. Πάμε! Πάμε έτσι, θα έρχομαι απλά, ωραία, γρήγορα για να περάσουμε τόσο καλά όσο περνάμε και εδώ. Δεν χρειάζεται να έρθετε με τη ράντιος όπως ήρθε η φίλη μου η Εβίτα. Ελάτε όπως είστε με τα ρούχα. Πάμε! Και περνάμε καλά και όπως λένε και οι καλλιτέχνες στη συνεδρίαση του Τζούλια, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει και προς τα έξω και το καταλαβαίνετε από τον κόσμο μας σήμερα εδώ! Και κοιτάξτε τα αντιδράσεις όταν λέω το όνομα Τζούλια Νόβα! Λοιπόν, είμαστε εδώ για την τρίτη μας λεξομαχία, κυρίες και κύριοι, η οποία θα δώσει την ευκαιρία και στον Μπάρι να μπει στο παιχνίδι, γιατί έχουμε 7.50 για την Αθηνά, 6 κατοστάρια για την Εβίτα και ο Πάρης που περίμενε απλώς να τη συζυγήσει και λέει τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει. Έχω πάρει όλα τα γούρια μαζί μου και είμαι έτοιμος για 150 ευρώ. Έτοιμος τώρα και σειρά προτεραιότητας. Μάλιστα. Πάμε για κατηγορία. Τώρα θα φάμε, θα πιούμε και νικητή θα κοιμηθούμε. Και νικητές θα κοιμηθούμε, άμα χρειαστεί, γιατί. Άμα ναι, εγώ θέλω νικητές. Νικητές. Λοιπόν, οι λέξεις μας είναι δύο και ο χρόνος μας ξεκινάει από τώρα. Το μπάζερ θα δώσει 150 ευρώ. Το μπάζερ θα δώσει σειρά προτεραιότητας. Φαγητό ή ποτό. Η Αθηνά ήταν αθόρυβη, αλλά αποτελεσματική. Το πάτσε έτσι, τάκ, βελούδινα. βελούδινα. Πάρε, δεν θέλει κόπο. Πες το. Παξιμάδια. Ναι. Ναι. Σικαλής. Δεν είχε στο μυαλό σου. Σικάλεο και μετά το κοιτά και λε. Όχι, δεν βγαίνει. Δεν μου βγαίνουν τα γράμματα. Πες το, σικάλεο. Λοιπόν, δεν βγήκε όμως αυτό και έτσι όχι μόνο ήταν μπροστά με 750, αλλά έφτασε τα 9 εκατοστάρικα! Και σειρά προτεραιότητα για τον επόμενο γύρο. Εδώ, παιδιά, τώρα θα κρυφθούν πάρα πολλά, διότι το ντέρμπι είναι σκληρό ανάμεσα σε Βίτα και Αθηνά. Πάρη, μπορεί όμως ο τροχός να σου κάνει το χατήρι και να έρθουν τα 200 και να μην ξέρουν πού να κρυφτούν οι κυρίες. Για να δούμε πρώτα την κατηγορία μας. Τώρα πάμε να μάθουμε κανένα κουτσομπολιό. Να δούμε τι είπαν. Τι είπαν. Ψάχνουμε μία ατάκα. Λέξεις, παρακαλώ, στον πίνακα είναι 4. Πάμε! Ξεκινάει ο 4ος γύρος με την Αθηνά που προηγείται και έχει τα πάντα με το μέρος της. Ψάχνουμε μία δήλωση για 150 ευρώ, βρε θηρίο! Βρε θηρίο! Πάσε κάτι για τον Μπάρι. Θα πω το ταφ. Είναι καλή επιλογή, βεβαίως. 150 ευρώ, καλή επιλογή σου. Αθηνά μου, ήταν ένα ξεκίνημα. Ό,τι πρέπει, 150 ευρώ σε ανεβάζουν, αλλά για σένα είναι σημαντικό ότι αφαιρείς γράμματα από το παιχνίδι και δεν μπορεί να τα εξεργυρώσει η Εβίτα ή ο Πάρης. Γυρίζεις. Η Αθηνά που προηγείται με 900 ευρώ, της πάνε όλα καλά. Δεύτερη ευκαιρία. Και δωρεάν φωνήεν και ευκαιρία να ξαναπείς κάτι αν κάνεις λάθος. Θα πω το σίγμα. Το σίγμα. Να. Υπάρχει σίγμα. Υπάρχει και σίγμα, υπάρχει δύο φορές. Άλλα 90 ευρώ. Η Τζούλια γυρίζει τα δύο σίγμα. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει υποθεί και εσύ κερδίζεις δεύτερη ευκαιρία, παρακαλώ. Άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα σου για να φτάσεις μέχρι τη νίκη. Εάν χάσεις κάποιο γράμμα, μπορείς να το αξιοποιήσεις, αν θέλεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα, από το λόφο των 240 ευρώ, τι κάνουμε. Αγοράζουμε ή γυρίζουμε. Θα γυρίσουμε. Ωραία. Αυτή τη φορά, η Αθηνά, η οποία είναι η βασίλισσα του τροχού με τα ποσά που φέρνει, πάλι γλιτώνει τη χρεοκοπία, 50 ευρώ. Με το φρύδι μου σηκωμένο, περιμένω το επόμενο σωστό σύμφωνο. Ναι, λοιπόν, θα πω το κάπα. Κάπα. Κλαίω. Δεν κλαίω.
Διότι είσαι πολύ δυνατή παίχτρια. Αθηνά, τι θα κάνεις τώρα, έχεις 5 δεύτερα να αποφασίσεις. Θα γυρίσω. Πάμε. Ο τροχός της τύχης λατρεύει την Αθηνά, λατρεύει. Μάτιασες. Τι μάτιασες. Ναι, εγώ φταίω. Το ίδιο λέμε. Εγώ φταίω. Εβίτα. Όχι, Αθηνά. Πιάσανε τόπο οι κυράτες. Εβίτα, δεν ξέρω αν περισσεύουν πολλά γράμματα για να καλύψεις τη διαφορά. Πρέπει να μαζέψεις ένα τρακοσάρικο και να κερδίσεις και το γύρο. Η Εβίτα στα 50 ευρώ για την επόμενη επιλογή της. Λάμδα. Κακή επιλογή. Εβίτα, μήπως τώρα που έφυγε το στέμμα από δίπλα σου δεν έγινε δουλειά. Πάρη. Πάμε. Πάρε με 30 ευρώ, δεν κάνουμε δουλειά, φίλε. Το μη. Υπάρχει, αλλά με 30 ευρώ, 90 έβγαλε σύνολο. Σου είπα, είσαι ο διάδοχος του χρόνου που θα ξανάρθεις να παίξεις. Γιατί δεν προλαβαίνεις από ό,τι βλέπω. Με ένα 200, μήπως το γυρίσουμε, ρε φίλε. Μήπως. Έλα, ρε φίλε. Αυτό είναι το γύρισμα της ζωής σου, Πάρη. Κράτα τα γούρια σου μαζί όλα. 90 ευρώ. Το... Έχεις δύο δεύτερα. Το λάμδα. Λάμδα. Δεν το είπαμε. Έχει υποθεί το λάμδα. Δεν μας προσέχεις. Τα μάτια σου τα έχεις τζούλια και έχεις αφαιρεθεί τελείως. Αθηνά μου, γυρίζεις ή αγοράζεις. Γυρίζω. Γυρίζεις προς τον παρόν. Ναι. Και ό,τι κάτσε. Για να δεις. Δεν ρισκάρει η Αθηνά να πάρει ένα φωνή. Είναι για να διασφαλίσει τα χρήματα που έχει στην τσέπη της. Και παίρνει ίσως ένα πενιντάρικο. Αν μου πει σωστά. Θα πω το θήτα. Το θήτα. Ναι. Του Θήμιου, του Θανάση. Μπράβο, καλά θα κάνεις. Λοιπόν, η έκφραση αυτή μήπως έχει αποκαλυφθεί στο μυαλό σου μέσα. Ούτε τώρα, έχεις φτάσει στα 3.40. Θα γυρίσω. Πάλι, ναι. Γυρίζει πάλι η Αθηνά, παιδιά, το ρισκάρι. Ενώ έχει τα χρήματα, ενώ προηγείται. Επιλέγει να μαζέψει κι άλλα, κι άλλα. Ωχ, μάνα. Εσύ τι αναστενάζεις. Εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Σε βολεύει. Εντάξει. Λυπήθηκες, Το έπαθα κι εγώ. Α, γι' αυτό ξέρεις. Θέλεις να ξαναπαίξει, Αθηνά, να μην στεναχωριέται. Όχι, εντάξει, δεν είμαι τόσο καλή. Όχι τόσο καλή. Γυρίζεις, για να σε δούμε. Άλλη μια ευκαιρία, παιδιά, έμεινε για την Εβίτα. Queen Εβίτα Μπεχ. Έτοιμη για... Α, καλά. Εντάξει. Συμπαράσταση. Γελάει το μουστάκι σου, εσύ. Το έχω βρει. Θέλεις να το πεις και να σου φορέσω τη ράντα. Αν μπορείς να μου βάλεις τη ράντα χωρίς να καταστρέψεις ό,τι έχω εδώ. 90 ευρώ, λοιπόν. Σε ακούω. Αν θέλεις να το πεις ή να γυρίσεις και να πεις κάποιο γράμμα. Θα γυρίσω. Και πώς δεν σου πάει... θα γυρίσεις. Ναι. Γύρνα. Θα σε φτιάξω εγώ. Φτιάχνω εγώ και συμμορφώνω, χωρίς παρεξήγηση. Πώς έφερες, 20 ευρώ, σου έχεις κάνει δουλειά σου. Εντάξει. Πες μου το γράμμα. Νι. Σε φτιάξω εγώ. Νι όπως Νίκος. Νι, Νίκος. Υπάρχει δύο φορές, μπράβο. Λοιπόν, εάν δεν το έχεις βρει και θέλεις να ξεπερδέψεις όλη τη φάση, είμαστε στη διάθεσή σου, είμαι από πίσω μου, δεν είναι ύποπτο, απλώς θα σου βάλω την τυράντα. Θέλω να μου πεις, εάν το ξέρεις, δυνατά, φωναχτά, ποιος είναι αυτός, ο γρίφος, παρακαλώ. Ρε, να το ζώνη πω, αυτή. Τη ζώνη. Δεν λέω μαρκά, δεν διαφημίζω. Σου πάει διαφημίζω. Τρέλα. Εξαιρετικά. Πες μου. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Ναι! Αγόρι μου! Σαν αδελφάκια είστε. Αγόρι μου, μπορεί να μην σκίσεις αυτό το μνημόνιο γιατί με 130 ευρώ είμαστε πολύ μακριά. Αλλά είσαι ωραίος τύπος με τυράντες. Σε πάω, κυρίες και κύριοι, ο Πάρης! Αγόρι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι καλά. Ήσουν ωραίος τύπος, χαμογελαστός. Είσαι καλά, και πάλι τώρα λαμπερός. Ευχαριστώ. Η Εβίτα, κυρίες και κύριοι, ήταν η βασίλισσα της λεξομαχίας, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει και η βασίλισσα. Άμα θέλει φιλί. Να το δώσω. Κλάρα μου. Και έτσι ωραίοι άνθρωποι,
Άρχονται εδώ, κερδίζουν, αν δεν έχει σημασία, μας δίνουν ενέργεια, μας δίνουν χαμόγελα και τυράντες. Και τυράντες. Να σε καλά, Εβίτα μου! Ευχαριστώ πάρα. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα για την νικήτριά μας! Ναι! Πάμε να πάρουμε τώρα το πεζό 108! Πάμε! Μπράβο, Αθηνούλα! Η Αθηνά μας κατάφερε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με μεγάλο ανταγωνισμό ναι. από την Εβίτα ναι. να κερδίσει στο νήμα, χάρη στον τρίτο μας παίχτη, τον Πάρη. 23 φάκελοι με ποσά, ένας με αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία, Αθηνά. Ευχαριστώ. Δυνατά. Μπράβο. Ο τροχός της τύχης γυρίζει και σταματάει στο νούμερο 11, παρακαλώ. Είναι τυχερό το 11. Έτσι και έτσι. Μάλλον. Αδιάφορο, αλλά μπορεί και να γίνει. Παρακαλώ, δώσε μου το φάκελο με το νούμερο 11. Και έλα μαζί μου. Είστε. Εδώ, απέναντι από τον τελευταίο μας γρίφο. Τζούλια, βοήθησέ μας με την κατηγορία του τελικού. Η κατηγορία μας θα είναι αντίθετα. Δύο λέξεις αντίθετες. Εμείς θα σου δώσουμε 5 γράμματα, 4 σύμφωνα, 1 φωνήεν, ξεκινώντας από το λάμδα. Συνεχίζουμε με το πι, το σίγμα και το τάφ. Το φωνήεν που δίνουμε κλασικά είναι το άλφα που έχει ιδιαίτερη δημοφιλία. Θα αποκαλύψουμε τώρα πόσα από τα γράμματα που δώσαμε εμείς στην Αθηνά υπάρχουν μέσα στον τελευταίο γρίφο. Λάμδα και σίγμα. Αυτά είναι τα γράμματα που υπάρχουν. Πρέπει να κάνετε μια πολύ δυνατή επιλογή για την κατηγορία αντίθετα στα 3 σύμφωνα και το 1 φωνήεν που θα μας πεις τώρα δυνατά. Κάπα. Θέλουμε το κάπα, κυροπήγιο. Ναι. Το μη. Θέλουμε το μη μαστίγιο. Και το νι. Θέλουμε σύμφωνα. Και το νι, όπως λέμε, νικοτίνη. Ένα φωνήεν μπορεί να σε οδηγήσει στη λύση του γρίφου. Ποιο θα είναι? Θα πω το... Επέλεξε το όμικρον. Όμικρον, όπως λέμε, ομφάλιος λόρος. Να αποκαλυφθούν, παρακαλώ, τα γράμματα που ζήτησε η Αθηνά. Μπράβο για το κάπα. Μπράβο και για το όμικρον. Όμως τώρα έχεις 10 δευτερόλεπτα για να λύσεις το γρίφο. Πάμε! Αντίθετα. Τελειώνουνε σε κος. Δοκίμασε κάτι. Ειδικά η πρώτη λέξη, η Αθηνά. Ένα χειροκρότημα για την Αθηνά μας. Δεν πήγε πουθενά το μυαλό σου. Πουθενά. Ούτε στην πρώτη λέξη, τι θα μπορούσε να είναι η πρώτη λέξη. Για να ανοίξουμε, παρακαλώ, τον τελευταίο μας γρίφο. Φιλικός και εχθρικός. Ειδικά η πρώτη λέξη ήτανε... Μου ήρθε ούτε λίγο. Πρέπει να πω το γιώτα. Ήμουν ανάμεσα στο όμικρον και στο γιώτα. Άμα έλεγα το γιώτα, ίσως θα ήταν. Ίσως το γιώτα να ήταν καλύτερη επιλογή. Ναι. Δεν πειράζει όμως, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα για την Αθηνά μας, η οποία το πάλεψε, ήτανε καλή και έβγαλε 900 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ θα μπορούσε να ανέβει πάρα πολύ έως να πιάσει τη μόνη. Γελευτό. Συνοδεύεται σίγουρα από σήκωμα φρυδιού. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι φεύγεις με 900 ευρώ που δεν τα είχες ούτως ή άλλως. Οπότε δεν είναι τι είχαμε, τι χάσαμε. Είναι τι δεν είχαμε και με τι φεύγουμε. Γιατί αυτό το ποσό δεν ήταν ούτως ή άλλως δικό σου. Θα μπορούσε να το κερδίσεις. Με το 5, παρακαλώ, 4. 3, 2, 1. Ένα χιλιάρικο ήταν ακόμα. Δεν το πήρες. Δεν πειράζει. Εχθρικός φιλικός. Το πεζό 108 σε περίμενε. Σε περίμενε εκεί σε μια γωνιά του δρόμου. Σε περίμενε. Δεν είχες την τύχη να το σημαδέψεις. Αλλά να σου πω κάτι, εδώ που φτάσαμε, ναι. Θα σε πω να είναι περισσότερο. Πεζό 108 μαζί μας ήταν και στο επόμενο επεισόδιο. Διότι η Αθηνά το άφησε εδώ.
φεύγει με 900 ευρώ και μαθαίνει ότι όποιος γυρίζει... Γυρίζει! Καλό απόγευμα σε όλους!